Φουσκώνουν το Βαρουφάκι, εκεί που θέλουν να το βγάλουν απ' έξω για να είναι η Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη, δεν του βγαίνει. Φουσκώνουν το Βαρουφάκι, πάει ο Βαρουφάκι εκεί που το δέρνουν, συγγνώμη, εκεί που ξέρει ότι υπάρχει κίνδυνο. Δηλαδή τώρα εμένα μου πει τα πα στα ξάρια, από ένα βλαμμένο τελείω. Δηλαδή αν. Γιατί? Γιατί υπάρχει ανομία. Γιατί να εφαρμόζεται ο νόμος και τάξη. Δώστε μας δυνατότητα να δείτε πόσα απίδια χωράει ο Σάκος. Και εσύ, Γιάννη Μενανή, δηλαδή είναι δυνατόν να πηγαίνει στα Εξάρχεια, αφού σου ξανασυμβεί το επεισόδιο. Το δεις εξαμαρτήν, ούκα το σοφού. Ξαναπήγες. Εντάξει, θα τσιμπήσουμε κανένα μισή μονάδα, θα σκεφτούμε στην Βουλή. Το αντιλαμβάνομαι, λένε οι κακές γλώσσες, εγώ το πιστεύω αυτό. Αλλά, ωραία, να μπει στην Βουλή. Αν είναι έξι κόμματα, αυτοδυναμία, γιώκο τσόκο, δεν υπάρχει με τίποτα, παιδιά. Τετέλεστε. Πρέπει να βγάλει 36,8% η Νέα Δημοκρατία. Και το δεύτερο κόμμα διαφορά. Ξεχάστε τα. Τους πάνε για συνεκμετάλλευση, ο εξωτερικός παράγοντας και ο λιγάδης εδώ. Τους τύπους, βλέπω το Μαρινάκι, ο Λιμάντο Τσίπρα έχει, Γαλίτσα. Η Τζίμα είναι πιο Τσίζα, η Τζίμα είναι πιο Τσίπρα από τον Τσίπρα. Ούτε αποσχήματα πλέον. Τα έχει κάνει κριτική. Γιατί πολλοί το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ρε παιδιά, στο Sky έχουμε τη σύζυγο του κ. Μπακογιάννη, στο Μέγκα έχουμε τη σύζυγο του Σεκλαρίδη. Απλά πράγματα, έτσι είναι η δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Είχαμε την κυρία, πώς τη λέγανε, Τσαπανίδου, Θεσσαλονικία και Πόντια, από το κανάλι πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά δείχνουν κάτι. Βαθιά σύψη. Και η κομματική που έρχεται. Για να δούμε το βίντεο. Yardım gönderen ekiplerden biri de Yunanistan'dı. Siz Yunan Bakanla da bir görüşme gerçekleştirdiniz. Yani kalıcı bir barışın sağlanmasına bir imkan yaratabilir mi acaba diye sormak istiyorum. Tabii ben birinci cevabım kısaca cevap neden olmasın? Neden olmasın? Ve işte yine Yunan Savunma Bakanı'yla Bartalımız'da bir telefon görüşmemiz oldu. Bu telefon görüşmesinde yine karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Nasıl da olumlu bir görüşme oldu? Gayet olumlu, gayet yapıcı bir görüşme oldu. Biz her zaman kendilerini davet ediyoruz. Heyetlerini veya da bizzat Sayın Bakan'ı. Yahut da herhangi bir şekilde bize davet edilirse bu davetle kabul edeceğimizi kendilerine söylüyoruz. Ve Ege Denizi'nin zenginliklerinin efendim iki tarafça efendim, adil bir şekilde hukuklu bir şekilde paylaşılması ve bu manada güven ve refah içinde. Evet, haydi bakalım. Haydi, hop, hop. Hazırlayın buraya. Μα λέει και ακά, στη δική μου περιουσία δηλαδή, αν του κάνω συνέτερο. Και το λέμε, πάμε, πάμε, πάμε. Αφού τον πήγε η Παπογιάννη, δεν υπάρχει ταμπούλε. Η κυρία Παπογιάννη. Και συμφωνούν οι τρεις. 28 Μεσημβρίου και Ανατολικά δεν είναι Ελλάδα. Σας είπα, είναι στημένο το παιχνίδι. Όχι μόνο οι διαιτητές, και οι προπονητές είναι στημένοι. Και οι πρόεδροι των ομάδων είναι στημένοι. Όλοι είναι στημένοι από τον Αμερικανικό παράγοντα. Από την εταιρεία στοιχημάτων. Δώσε το στοίχημα. Ό,τι και να κάνετε με αυτούς τους τρεις, είναι δεδομένη στην εκμετάλλευση. Όταν το καταλάβετε, μπορεί να είναι πολύ αργά. Εμείς σας ενημερώσαμε και αυτή η μοναδική λύση είναι η ελληνική λύση. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους